τώρα Σαμπανάτζοβιτς που ξεκινείται μπροστά για λογαριασμό της ΑΕΚ. Σαμπανάτζοβιτς προσπαθεί και αφήνει για τον Αλεξανδρή, κάνει τη σέντερ, έρχεται ο Σλίσκοβιτς, κάνει την κεφαλιά και πολύ ωραία απόκριση του Μίρτσου, καθώς έχει συμπληρωθεί το δεύτερο μόλις λεπτό. Και οι Νοσίτες έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και περνάει μια παλιά για τον Αλεξανδρή σε πολύ καλή θέση. Η παλιά που πέρασε ο Μητρόπουλος για τον Αλεξανδρή. Να δούμε τώρα αυτό το φάουλ τι θα αποφέρει για τον Ολυμπιακό. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Λιτόφσαρκο, κατεξοχήν εκτελεστής των στημένων φάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μίνου έπιασε την μπάλα πρώτη φορά στο 24ο λεπτό. Τώρα ο Λιτόφσαρκο θα το κάνει απευθείας, ναι, ο Μίνου με γροθιές. Η μπάλα και πάλι στο Λιτόφσαρκο την αφήνει μετά από την παρέμβαση και του Καραγιάννη να βγει πλάγιο. Ο Αλέξης Αλεξανδρής ετοιμάζεται και εκτελεί τώρα το δεύτερο κόρνερ για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος. Ο Σλίσκοβιτς σηκώνει επικίνδυνα, έρχεται ο Τσαλουχίδης να παραχωρήσει το τρίτο κολλητά κόρνερ. Σωτήρια επέμβαση για την εστία του Μίρσο του αρχηγού του Ολυμπιακού, καθώς ο Μητρόπουλος ετοιμαζόταν να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα. Ο Νίκος ο Τσιαντάκης λοιπόν στην επαναφορά για τον Προτάσοφ δεν μπορούσε να γυρίσει από την πίεση του Παπαγιάννου όπως θα ήθελε. Θεαματικά εκεί ήταν ο Αλεξανδρής, συμπάρα στο Τσαλουχίδη από μακριά το σούτ αριστερό, λίγο πάνω γλύφει το οριζόντιο δοκάρι του Μίνου. 7ο λεπτό λοιπόν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Καραπιάνης τρώνει στον Καλατζή που σουτάρει πάνω στο τοίχο. Συμπάλα στο Τσιαντάκη. Δεν σουτάρει αλλά τώρα γυρίζει. Πολύ ωραία και θεαματικά ο Μίνου αποσοβεί κάθε κίνδυνο στο 52ο λεπτό η φάση. Τσιαντάκης με τον Μανολά που χωλένει από την αρχή της επανάληψης. Έβγαλε πολύ ωραία την παλιά. Ο Τσαλουχίδης μόνος του καθυστερεί. Κοντράρεται. Έρχεται ο Παυρομάτης. Νέα κόντρα. Μάχε σώμα με σώμα στην περιοχή. Καραπιάνης γυρίζει. Τέταρτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Αυτό μάλιστα αυτό είναι ποδόσφαιρο. Στην επανάληψη. Το θέαμα απέχει παρασάγκας από το θέαμα του πρώτου. Εκτελείται λοιπόν πλασαριστά για τον Καραπιάλη με τον Τακουνάκι. Προσπαθεί να αποφύγει το Σαβεύσκι. Δεύτερη τρίπλα στην περιοχή και το σούτ μολοκόμα το δοκάρι. Πολύ ωραία φάση η κλάση του Βασίλη Καραπιάλη που έστω και αν χτυπιέται για την ατυχία του. Πρόσφερε θέαμα στους 32.000 θεατών που βρίσκονται στο στάδιο Καραϊσκάκη. Παιχνίδι για ανάψη καθώς ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο δυναμικός από ό,τι στο πρώτο μέρος. Νεύρα λοιπόν εκεί μεταξύ Παχατουρίδη και Σλίσκοβιτς. Τρέχει ο κύριος Κουγιός, φωνάζει εκεί τον Μπέργιο Μαυρομάτη στη φάση. Φωνάζει τον Κροάτη και τον Παχατουρίδη. Ο Παχατουρίδης έχει δεχτεί κάρτα και τον βγάζει, τον αποβάλλει. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερη κίτρινη ή απευθείας κόκκινη. Μάλλον όχι, έχει βγάλει και τους δύο με κόκκινη κάρτα απευθείας. Τον Παχατουρίδη και τον Σλίσκοβιτς. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός με τον Βασίλη Καραπιάλη να το εκτελεί. Το Προτάσοφ να πιάνει την κεφαλιά. Δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό. Εκεί πέρα το κενό που υπάρχει στην άμυνα του Ολυμπιακού. Η τρίπλα, το σουτ. Πάνω από τα δοκάρια, καλύτερη ευκαιρία το σουτ από τον Αλεξανδρή. Καλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ στην επανάληψη. Τσιαντάκης και Μπατίστα συνδυάζονται. Τσιαντάκης τώρα κάτοχος της μπάλας. Από μακριά το σουτ. Ωραία, ο Μίνου πετάει την μπάλα κόρνερ. Μαχητικός ο Τσιαντάκης, όσο και δυναμικός. Πάει για την παλιά. Ναι, τη βγάζει. Έρχεται εκεί ο Μαυρομάτης με τον Σαβεύσκι. Έχει διακόψει ο διαιτητής. Όντως ήταν φάουλ που έκανε ο Μαυρομάτης πάνω στον Σκοπιανό. Μαυρομάτης εκτέλεσε το πλάγιο πασάροντας τον Καραπιάνη μέσα στην περιοχή του Τσιαντάκης. Αυτός ξεφεύγει από το Σαβεύσκι σε πλεονεκτική θέση. Γυρίζει, έρχεται εκεί ποιος, δεν μπόρεσε, ο Καλατζής, σουτ γκολ! Ο Κρις Καλατζής στην τέταρτη εμφάνισή του με τα χρώματα του Ολυμπιακού πετυχαίνει ίσως το πιο πολύτιμο γκολ των 17 μέχρι τώρα αγωνιστικών. Ήταν η θαυμάσια προσπάθεια του Νίκου Σιαντάκη. Ξέφυγε από τον Τόνι Σαβεύσκι, έβγαλε την πάσα. Εκεί δύο συμπαίκτες που δεν μπόρεσαν να την προωθήσουν. Όμως από πίσω ήρθε ο Καρατζής στο 81ο λεπτό να βάλει φωτιά στο στάδιο Καρασιάκη και να δώσει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0. Η ΑΕΚ λοιπόν τώρα στη σέντρα με Μητρόπουλο και Αλεξανδρή που έχει μπροστά του τον Σιαντάκη. Τον απέφυγε μέσα στους καπνούς που έχουν κατακλείσει την περιοχή του Μίρτσου. Βλέπετε τον Αλεξανδρή να κάνει την προσπάθεια τον Καραταΐδη να τον κόβει. Στο πρώτο κόρνερ που κερδίζει η Ένωση στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι τώρα 6-0 ήταν τα κόρνερ για τον Ολυμπιακό.